Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτή τη φορά ξεκινάμε τη σεζόν μας. Ενώ είχαμε δώσει το ραντεβού μας για την ενυδάτωση, αν θυμάσαι, από την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μαζί πάλι. Ναι. Νομίζω ότι προσπερνάμε την ενυδάτωση αυτή τη φορά για κάποια πάρα πολύ ωραία νέα που έχει. Ναι. Και έχουμε να κάνουμε το μίτσιλ αργότερο σου. Να πω εγώ, ο πρώτο, ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, με το που μπαίνεις εδώ μέσα στο κατάστημα, το Elefsys Cosmetics, βλέπεις αυτό το μπουκάλι παντού. Έχει αυτό το έντονο τον νέον χρώμα, που είναι πάρα πολύ της μόδας αρχικά. Και σου τρεβάει το μάτι. Οπότε δεν γίνεται να μην το πιάσεις στα χέρια σου. Είναι φανταστικό το μπουκάλι. Και πάμε να δούμε τώρα τη χρησιμότητά του εκτός από την εξωτερική εμφάνιση, που μόλις μπαίνεις μέσα, αμέσως σου κεντρίζει το ενδιαφέρον και σου τρεβάει το μάτι. Λοιπόν, για πες μας τώρα για το νέο αυτό προϊόν. Λοιπόν, πρόκειται για ένα 100% vegan micellar water. Mm-hmm. Ή να το πούμε και στα ελληνικά, μυκηλιακό νερό. Μυκηλιακό, γιατί περιέχει μέσα μυκήλια. Και ένα πολύ σύντομο μάθημα χημίας. Τα μυκήλια είναι μικροσκοπικά σωματίδια που αιωρούνται, δεν διαλύονται, αιωρούνται μέσα σε ένα διάλειμμα. Εμείς δεν τα βλέπουμε βέβαια με οπτικό, γυμνό μάτι, αλλά τη δουλειά τους την κάνει. Αυτό μας νοιάζει, δεν τα βλέπουμε. Αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχουν εκεί και αιωρούνται, να κάνουν τη δουλειά του. Ναι. Λοιπόν, τα μυκήλια που περιέχει το συγκεκριμένο νεράκι προέρχονται από το τροπικό φυτό μπαμπασού. Είναι ένας φοίνικας που είναι πολύ γνωστός για τις καθαριστικές και τις μαλακτικές του ιδιότητες. Mm-hmm. Και συγχρόνως είναι πάρα πολύ ελαφρύ για την επιδερμίδα, δεν τη βαραίνει καθόλου. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το χρησιμοποιούμε, καθαρίζει από μακιγιάζ, από ακαθαρσίες, από ρήπους και λιπαρότητα και γενικά το σμίγμα που συσσωρεύεται στην επιδερμίδα από το σύγχρονο τρόπο ζωής. Δηλαδή και τους ρήπους περιβαλλοντικούς ή αυτούς που παίρνουμε στη δουλειά, που καθόμαστε, ξέρω εγώ, βάζουμε τα χέρια μας πολλές φορές που δεν πρέπει, το ξέρω. Και για λόγους υγείας πολύ βασικούς πλέον, ναι. Ξέρω, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να μην συμβεί, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω εγώ είναι, εκτός από τις καθαριστικές ιδιότητες που μου ότι έχει να κάνει και με τους τύπους δέρματος. Όχι, είναι κατάλληλο για όλες τις επιδερμίδες, ακόμα και για τις ευαίσθητες, γιατί δεν περιέχει μέσα ούτε μεγάλο ποσοστό λαδιών, ούτε βαριά λάδια, οπότε βοηθάει και τη λιπαρή επιδερμίδα, αλλά συγχρόνως περιέχει NMF, θα μιλήσουμε για αυτούς. Ναι, μου πεις την NMF. Οι οποίοι βοηθούν ακόμα και τις ευαίσθητες και ξηρές επιδερμίδες. Έτσι λοιπόν, όταν το χρησιμοποιήσουμε σε όλους τους τύπους επιδερμίδας, θα αφήσει μία αίσθηση άνεσης, καθαριότητας και βαθιάς ενυδάτωσης. Ωραία, θα νιώθεις αυτή τη δροσιά που θες με το καθαριστικό σου. Που δεν σε τραβάει. Αυτό δεν θέλουμε να μας τραβάει. Γιατί δεν έχει σαπούνι. Α, δεν έχει καθόλου σαπούνι. Όχι. Α, όλη τη δουλειά την κάνουν τα μυκήλια. Τα μυκήλια, ναι. Και θέλω να μου πεις τώρα λίγο για το NMF. NMF είναι στα ελληνικά οι φυσικοί ενυδατικοί παράγοντες. Natural Moisturizing Factors. Αυτά λοιπόν είναι συστατικά που περιέχονται στο δέρμα μας εκ γενετής εσωτερικά. Και τι κάνουνε, συγκρατούνε μόρια νερού και έτσι είμαστε διαρκώς ενυδατωμένοι. Βέβαια, με την πάροδο του χρόνου. Είμαστε διαρκώς ενυδατωμένοι από τη μέρα που γεννιόμαστε. Όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου οι NMF μειώνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες μειώνονται δραματικά. Mm-hmm. Οπότε ερχόμαστε εμείς εδώ να τους προσθέσουμε σε αυτό το νεράκι. Είναι τα γνωστά αμινοξέα και ζάχαρα. Mm-hmm. Αυτό που τα ξέρουμε όλοι. Μπράβο. Τα οποία τα έχουμε προσθέσει σε αυτό το νεράκι και έχουν ακριβώς την ίδια δομή με τους παράγοντες που περιέχονται φυσικά στο δέρμα. Mm-hmm. Έτσι ξεγελάμε την επιδερμίδα ότι πρόκειται για δικά τους συστατικά και τα αφήνει να διεισδύσουν βαθιά και να κάνουν το ρόλο τους, να κρατήσουν μόρια νερού και να μας ενυδατώσουν. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικά στην επιδερμίδα και πιο άμεσα, γιατί τα αναγνωρίζει. Φυσικά. Τα θεωρεί δικά της και τα αφήνει να διεισδύσουν. Τώρα που μιλήσουμε για ηλικίες, θα σε ρώταγα πιο μετά, αλλά τώρα μου δώσεις πάσα. Το ένα τέτοιο μυκηλιακό νερό, από ποια ηλικία μπορούμε να ξεκινήσουμε να το εφαρμόζουμε και φαντάζομαι ότι δεν έχει ταβάνι. Όχι. Εξαρτάται τι ανάγκες έχει η επιδερμίδα μας. Ας πούμε, η κόρη μου που είναι 12 χρονών το χρησιμοποιεί. Ειδικά, φυσικά δεν βάφεται, δεν κάνει μακιγιάζ. Αλλά όταν γυρνάει από το σχολείο, επειδή έχουμε εκτεθεί σε όλη αυτή την περιβαλλοντική ρήπανση και επειδή και το δέρμα της αρχίζει τώρα στην προεφηβεία να βγάζει αυτό το σμίγμα, το χρησιμοποιεί και πραγματικά βγάζει μαύρα βαμβάκια. Ναι. Και καθαρίζει πραγματικά και πολύ βαθιά. Άρα είπαμε ότι το χρησιμοποιούμε αναξαρτήτως τύπου δέρματος, σε κάθε ηλικία, πρωί βράδυ, ακόμα και μεσημέρι εγώ όταν γυρνάω στο σπίτι το χρησιμοποιώ, έχει, γιατί το δέρμα έχει βαρύνει. Λοιπόν, θέλω να σταθούμε λίγο εδώ. Γυρνάω στο μεσημέρι στο σπίτι. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι, θα πάω, είμαι μόνο κόμματι. Το απόγευμα, οπότε μάλλον θα το προσπεράσω τον καθαρισμό και θα πάω κατευθείαν στο βραδινό. Ναι. Τι ήθελα να ρωτήσω, αν μια γυναίκα μπορεί το μεσημέρι να το κάνει αυτό.
Να καθαριστεί. Πρέπει μετά να βάλω και κρέμα, απαραίτητα. Αν μείνουμε μέσα στο σπίτι, γενικά αυτό το μυθελέρι μας προσφέρει την κατάλληλη ενυδάτωση, οπότε μέσα στη διάρκεια της ημέρας δεν θα χρειαστούμε κάτι επιπλέον. Το βράδυ στη ρουτίνα μας θα βάλουμε την κρεμούλα μας. Είναι κατάλληλο και για τα μάτια, δεν προκαλεί καμία ευαισθησία ακόμα και αν φοράμε φακούς επαφής και επίσης είναι κατάλληλο και για αδιάβροχο μακιγιάζ. Βέβαια, επειδή είναι 100% φυτικό, μπορεί να χρειαστεί 2 και 3 φορές να περάσουμε το αδιάβροχο μακιγιάζ, δηλαδή θα το βγάλουμε την πρώτη φορά. Εσύ προτείνεις ότι να βάζουμε το μίσελα, να καθαρίζουμε την επιδερμίδα μας με το μυκηλιακό νερό και να βάζουμε μετά κατευθείαν την κρέμα μας. Κατευθείαν την κρέμα μας, ναι, δεν χρειάζεται ξεύγαλμα. Αφήνει μια φοβερή αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Δεν μας αφήνει αυτό το φιλμ που νιώθουμε ότι πρέπει να το ξεπλύνουμε για να μπει κάτι άλλο. Θέλω λίγο να βάλω σε ένα βαμβάκι. Για να το δω. Ναι, κάτσε να το ξεκλειδώσουμε. Τώρα είναι κλειδωμένο. Να πούμε πως όταν είναι κλειδωμένη η συσκευασία. Είναι πάρα πολύ στεγανή. Όσο και να την πατήσουμε, δεν πρόκειται να έχουμε διαρροές. Τέλειο ταξίδι. Κάνει στο νησοσέρ και δεν ξεχυλίζει. Όμως πολλά προϊόντα. Έχουμε λίγο. Δεν έχουμε το άγχος του να ξεχυλίσει, να έχουμε διαρροές. Και εγώ που έχω και ένα μικρό παιδάκι που ανοίγει τα πάντα, δεν έχουμε το άγχος να το. Δεν θα πω να το καταπιεί. Να το πιει, θα πω να το χαλάσει. Όχι με τίποτα. Κλειδώνει. Ωραία. Και πρέπει να καταλάβει κάποιος το παιδάκι ότι με τα βελάκια που έχει. Δεξιόστροφα ξεκλειδώνει, αριστερόστροφα κλειδώνει. Ξεκλειδώνουμε λοιπόν και πατάμε. Με 2 pumps λοιπόν. Με ένα βασικά, γιατί το ένα ήταν ναι, το πρώτο νομίζω. Είναι καινούριο γι' αυτό. Γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή ακόμη ένα να κάνω, θα βάλω αυτό ναι. Πίσω στο χέρι μου. Με ένα pump εμποτίζεται λοιπόν το βαμβάκι με την κατάλληλη ποσότητα. Έχει και μία μυρωδιά καθαριότητας. Ναι, ναι, ναι. Φταίει τον μπαμπού. Ναι, είναι τον μπαμπασού. Ναι. Φταίει τον μπαμπασού. Ναι, και επίσης περιέχει και άρωμα χωρίς αλλεργιογόνα που προέρχεται από τον μπαμπασού. Μάλιστα. Για πες μου λίγο για αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπουκάλι που θες να το έχεις στο μπάνιο. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πρόκειται για ένα μπουκάλι που προέρχεται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό. Μπράβο. Αυτό θα το καταλάβουμε ότι είναι 100% ανακυκλωμένο πλαστικό γιατί έχει διάφορες ατέλειες. Κάποια σποτς. Εντάξει. Αλλά... Είναι πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά. Μικρά τα σποτς, αλλά δεν πειράζει. Προτιμώ να έχουμε τις ατέλειές μας και να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα φυσικά, από το να φτιάχνουμε πλαστικό από την αρχή και να το πετάμε έτσι στα σκουπίδια. Και να κλώσουμε επομένως. Και η αντλία και το μπουκάλι. Και η αντλία. Ναι, ναι, είναι 100% ανακυκλώσιμα. Επίσης να πούμε ότι δεν χρησιμοποιούμε δευτερογενή συσκευασία. Δευτερογενή συσκευασία εννοούμε το κουτί. Το κουτί. Γιατί πονάει η καρδιά μου κάθε φορά που πετάω ένα χάρτινο κουτί. Προκειμένου λοιπόν να μην χαλάμε άσκοπα τα δάση μας, έχουμε βάλει εδώ ένα QR code. Τέλεια. Που ό,τι πληροφορία επιπλέον που δεν γράφεται στο μπουκάλι θα μπορούσε να γραφτεί σε ένα κουτί. Την έχουμε εδώ μέσα. Να πω επίσης ότι έχει μια πάρα πολύ φιλική τιμή. Πραγματικά είναι value for money. Πραγματικά νομίζω θα σας εντυπωσιάσει και σας προκαλώ να το δοκιμάσετε.